Ανδρέα. Έλα. Πού ήσουν σήμερα το πρωί που σε πήρα αυτό φορές? Δεν ήμουν εκεί. Είχες πάει? Λαϊκή. Ήρθαμε λοιπόν σήμερα στη Λαϊκή. Ήρθαμε να παίξουμε παιχνίδια με όλους εσάς και να μοιράσουμε πλούσια οπωροκυπευτικά. Είμαστε έτοιμοι. Και έλα, λεφτά θα δώσουμε, σταμάτα. Πάμε. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά. Πού είναι αυτός? Ο undercover. Έλα να βρουν το undercover. Δεν θέλω συνέντευξη. Θα σου πω ένα όμορφο παιχνίδι. Παίζουμε, φεύγεις. Και σου δίνω 10 ευρώ. Άκου να δεις τώρα. Σου δίνω δύο πράγματα. Ή σου λέω μια κριτική λέξη και μου λες τι σημαίνει και σου δίνω 10 ευρώ. Ή μου ζυγίζεις από το εμπόρευμά σου ένα κιλό ακριβώς χωρίς να το τσεκάρεις και σου δίνω 10 ευρώ χωρίς να πάρω ούτε το εμπόρευμα. Θες κριτική λέξη ή το κιλό? Τη λέξη. Λοιπόν, η λέξη είναι τζάρουκας. Τι είναι ο τζάρουκας? Ο τζάρουκας είναι από εκεί που καταπίνομαι. Δηλαδή ποιος είναι? Να τον εδώ. Ο λαιμός. Και τον τζάρουκα τον ετρώνε? Τον ετρώνε. Τον ετρώνε. Τα πρώτα 10 ευρώ να σου φτιάξω τη διάθεση. Ναι. Είσαι έτοιμος? Τη δεύτερη ερώτηση. Πάρε με το δεκάρικο. Σου δίνω άλλα 10 ευρώ να μου σγείς ένα κιλό ακριβώς. Ό,τι θες. Ακριβώς. Ακριβώς όμως. Τι θα θες? Ό,τι θες, διαλέγεις εσύ το εμπόρευμα. Σήκω, πάμε, έλα. Ένα κιλό θα μου βρεις, πάμε. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά τι κάνουμε. Ναι. Επειδή σε βλέπω υπάρχει μεγάλη πείρα. Ναι. Θέλω να μου βρεις χαράκι, ένα κιλό. Έλα, με το άμα μου βρεις ένα κιλό χαράκι, με τη μία εγώ σου δίνω 10 ευρώ, ούτε το εμπόρευμα παίρνω. Δεν θέλω 10 ευρώ, αλλά θα το κάνω. 10 ευρώ, 10 ευρώ πάμε. Θα το κάνω δωρεάν. Αφού είναι ζυγισμένα αυτά. Εγώ θα ζυγίσω τώρα. Τη ζυγαριά, παιδιά. Κάθα τη μηδενίσω. Για να δούμε. Έλα, εγώ να σου ζυγίσω. Δεν μπορείς, Κατερίνα. Νομίζεις. Yes! Το κάνω δωρεάν με την καρδιά μου να αποκτήσω την πείρα. Άκου να δεις τι θα κάνουμε. Κοίτα δεις, θα πάρεις το δεκάρικο εσύ, θα πάρω εγώ αυτά και θα τα δώσω στην Ήδα. Να τα δώσω, θεία. Έλα αγάπη μου. Θεία, καρότα τρως. Να πάρε αυτά. Να σε καλά αγάπη μου. Πάμε. Δώσαμε και τα καρότα. Πάμε. Θα το πέτυχε έτσι. Πόσο πιστεύεις ότι είναι, άμα είναι, στα αγοράζω εγώ. Πόσα κιλά είναι αυτό? Αυτό πόσα κιλά, άμα μου πεις πώς είναι. 3 κιλά. Είναι πολλά, ρε. Βάλτε ζυγαριά, μάλλον. Περίμενε. Άμα είναι 3 κιλά, στα αγοράζω εγώ. Σου δίνω και 50 γραμμάρια. Πάμε. Πόσο είναι? Από 3%. 3% του το δίνουμε. Πόσο έχουνε? 3 ευρώ κάνω, δώσε μου τα λεφτά. 3 ευρώ. 3 ευρώ, να. Πάρε και 2 ντοματίνια. Να δουλέψουν και οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Τα δώσαμε. Πάμε. Λοιπόν, πώς σε λένε? Ο Γιώργος. Πάμε να ζυγίσουμε. Ένα κιλό θέλω. Έλα, υπολόγισε, τόσο καιρό είσαι εδώ. 8-9 χρόνια. Έτοιμοι. Έλα να τραβήξεις τη ζυγαριά. Ένα 50, δικέ μου! Είσαι αλάνι και μετράς. Εντάξει. Θα κάνετε τη διαφήμιση σας. Τι θέλετε. Πώς γνωρίζουμε το φρέσκο ψάρι? Πες μου πώς γνωρίζουμε το φρέσκο ψάρι. Απ' τη γυαλάδα, ρε φίλε. Απ' τη γυαλάδα. Το ψάρι, να το. Το μάτι. Και το μάτι, αλλά καμιά φορά με το μάτι το χαλάει ο πάγος. Και το σπράχνο. Α. Το ψάρι βλέπεις από τη γλίτσα που έχει κόβο. Τελικά από πού κλάνει τον μπαρμπούνι? Το ποπότι. Δεν κλάνει, βρε. Δεν κλάνει, γι' αυτό είναι κόκκινο. Είσαι ο. Κωστής. Κωστής, σε φέραν ξημέρωτα. Άκου να δεις πόσο είναι απλό. Μην τον βοηθάς. Θέλω να πάρεις ένα γάντι. Ναι. Αν μου ζυγίσεις ένα κιλό σαρδελίτσα και πέσεις έξω 50-70 γραμμάρια, στο αγοράζω εγώ. Έγινε. Ξέρεις να υπολογίζεις? Όχι με τα χέρια. Πάρε το φαράσι. Βάλε. Έλα, να. Ένα κιλό. Για να δω, το κιλό. Κιλό. Πέντε. Υπάρχει και βοήθεια, να το. Εδώ είναι πιο λίγο, μην το βάλεις όλο αυτό. Αυτό βάλε. Βάλε όλο μέσα. Εκεί είμαστε καλά. Όπα, όπα. Έλα. Το έχουμε. Φανταστικό. Γράφτο.
60, τέλειο. 9,60, 10. 10. Και παίρνεις χερές στα 3 ευρώ. Oh. Τα δίνεις στον επόμενο. Μια χαρά είσαι. Μην τα ζυγίσεις, άκουσε με. Γιατί? Θα σου πω. Πώς σε λένε? Σοφία. Σοφία, άκουσε με πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε. Ναι. Θα μου ζυγίσεις 1 κιλό από αυτά. Ναι. Χωρίς να το περάσεις από το ζύγι. Θα το υπολογίσεις. Άμα είναι 50-100 γραμμάρια κοφτά, σου δίνω 10 ευρώ. 2 ευρώ τζάμπα από το οροπέδιο Λαστείου, φρεσκότατα. Δεν είναι. Είναι. 920, το παίρνουμε το 920. Ωραία. Θα παίξεις. Ψάχνουν να βρουν την παγίδα. Αυτοί για να μου δίνουν λεφτά κάτι θέλουν από μένα. Λοιπόν, αν συνεχίσει έτσι, σε ένα δεκάλεπτο θα έχουμε μιλάσει 200 ευρώ και δεν θα έχουν πάρει τίποτα. Τώρα καταλαβαίνω που μου λιμάναν πάω στη λαϊκή και δεν καταλαβαίνω που φεύγουν τα λεφτά. Αντρέα, ξέρεις τι θέλω να κάνεις. Πες μου. Θέλω να βρεις έναν άνθρωπο, ναι, και θέλω να μπεις πίσω από τον πάγκο και να κάνεις το λεκατζήρι, φίλε. Έλα, πάρε. Το γρήγορα, Αντρέα. Τρέχα, Αντρέα. Τρέχω. Τρέχω. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Να φάτε, μαθές, έλα. Όχι, να φάτε, εδώ. Αυτό δεν είναι λαϊκή. Αυτό είναι καθαρή Δευτέρα. Σταμάτα, μωρέ. Λοιπόν, ποιος θα παίξει ένα παιχνίδι γρήγορο και θα του δώσω 10 ευρώ επιτόπου. Παιχνίδι λαϊκής, εύκολο. Θα μου ζυγίσεις 1 κιλό ρόδι ακριβώς χαράκι και θα σου δώσω 10 ευρώ και θα φύγω. Μανώλη. Έλα βρε Μανώλη, έλα βρε. Να ήδη. Ακριβώς, εσύ είσαι ο. Ο Φρέντης. Φρέντι, 1 κιλό χαράκι. Και 150 να είναι. Ναι, εντάξει, παιδί μου. Τι πράγμα, ρε παιδιά. Κοίτα, άμα βρούμε το 1 κιλό. Καλά, Φρέντι. Επόμενος, έλα. Να κάνω τι. 1 κιλό χαρά ήταν. Σε περίμενα καιρό. Δεν τίποτα. Επόμενος. Ρε παιδιά, θα βρούμε έναν. Εσύ είσαι η. Πυρούλα. Πυρούλα θα μας βγάλει ως προπρόσωπους. Ο Μανούσος το πέτυχε, αλλά... Έλα, ο Μανούσος το πέτυχε. Ναι! Μωρή ρούλα είσαστε, έλα εδώ! Έλα εδώ! Πάρε και... Ευχαριστώ. Τι να έτσι. Ρόδια τρως. Είναι καλά. Ρόδια τρώτε. Δώρο. Α, κοίταξε, πέτυχες και την ξανθιώτησα εγώ, ε. Ναι, καλά, πρέπει να δεις την κριτική φιλοξενία. Εμείς δεν είμαστε έτσι, σαν την Ξάνθη που πληρώνεις τα πάντα. Εμείς θα δίνουμε και κάτι της. Όχι, μα σας παρακαλώ. Καριόκα έχει εμείς ο κόσμος, ενώ ρόδι δεν έχουμε. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είστε? Άκου να δεις τι κάνουμε. Αν μου βρεις 1 κιλό ακριβώς μανταρίνια, χαράκι, και 50 γραμμάρια να πέσουν έξω, σου τα αγοράζω και του δίνω τα ρέστα και τα από το δεκάρικο. Τα αγοράζεις? Για σένα. Πώς τα αγοράζω, αφού τα αγοράζω εγώ. Θα τα πληρώσω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν είναι 1 κιλό, βάλε λίγο ακόμα. Έχω πάρει κι άλλα. Και αυτά θα πληρώσω, έλα πάμε. Όχι, τα έχω πληρώσει. Α, τα έχει πληρώσει πάλι καλά, δεν θα βγει η παραγωγή έξω. 1 κιλό θέλω να μου βρει. Για φέρνει να δω. Θέλει ακόμα 1-2. Θέλει 1-2 ακόμα. Αυτά είναι. Είναι πολλά παιδιά για 1 κιλό αυτά. Για πάμε. Είναι κιλό. Για δε είναι κιλό. 1-200. Δεν πειράζει, να πούσει λίγο πολλά. Εσύ μου τα χάλασε. Περίμενε. Έλα. Αυτό το δίνω εγώ. Το όνομά σου ποιο είναι? Σταύρο. Πόσο είναι? Το όνομά σου? Γιώργο. Γιώργο που Γιώργος και Μάλαμα. Πάρ' το δεκάρικο, πλήρωσα με αυτά τώρα. Αυτά, άστα στην τσέπη. Κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στο section boutique ρούχα. Πάμε να παίξουμε εκεί τα δικά μας παιχνίδια. Πάμε. Θα παίξετε μαζί μας ένα γρήγορο παιχνίδι. Να σου πω, είναι πολύ γρήγορο. Θα σου δώσω 15 τρόλτα και θα πρέπει να μου βρεις ένα νούμερο small. Small. Θες medium. Medium. 15. Πάμε. Το είχε δει. Ένα small. Πάμε. Small. Ένα small γρήγορα. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Το ροζ. Το ροζ. Το βρήκαμε! Το βρήκαμε! Απίστευτο! Είδες τι καλός που είμαι! Μπορείς να το αγοράσεις το medium τώρα, δεν υπάρχει λόγος να στριμωχτείς σε small. Άκου να δεις τι θα κάνουμε. Το μόνιμο πρόβλημα του Λαϊκατζή. Θέλω να μου βρεις ένα πανοφόρι
σε 30 ετρόλτα να μου ταιριάξει αυτό το πατελόνι. Πανοφόρη. Μπουφάν δηλαδή. Πανοφόρη, μπλούζα, θα ό,τι θες βάλε. Αλλά να ταιριάξει, μην μου φέρεις κανένα μου. Ωραία. Χρόνο ποιος έχει. Εσύ, θα κάνεις το χρόνο. Πάμε. Έχουμε πόσα δεύτερα. 15. Καλά, τώρα μην μας σκοτώνεις. Δώσε κάτι. 20. Στη λαϊκή ήρθαμε, έλα να παίξουμε. Πάμε. Λοιπόν, φύγαμε. 20. 19. 18. 17. Είναι σαν να δουλεύουν ήδη. Πάμε. 16. 15. Τι είναι στα χρωματάκια. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει το μαύρο. Έλα εδώ. Το βρήκε. Σου έχει και 6 επιλογές να διαλέξεις. Πόσες θέλει. Θες να είναι πιτζάμα πάνω κάτω. Ό,τι θέλεις. Εσύ είχες τα πρόβλημα με το οικονομικό. Χαλάς, δώσε μου 10 ευρώ. Ο Λαϊκατζής ο πονηρός ψάχνει να δει ποιο είναι το κόλπο. Τόσο χαρά ρε, ήρθα μέσα, ήρθα να παίξω, να παίξω, αυτή είναι η χαρά σου. Έλα, κάνε τρελίτσα ρε παιδί μου, τζάμπα. Όχι, λοιπόν, ήρθαμε εδώ στον κύριο. Το όνομά μου είναι Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ήρθε να μας βάλει τα γυαλιά. Θέλω να μου πεις τι κόσμο συναντάμε στη λαϊκή. Ο κόσμος που έρχεται είναι απλός, λιτός. Και απέριτος. Να μιλήσω ελεύθερα, άνετα. Ναι, ναι. Θα κόψω εγώ ό,τι δεν χρειάζεται. Ωραία τότε. Θα μιλήσουμε τότε πιο ζεμούς. Όχι ρε παιδί, μίλα κανονικά. Κοίταξε. Εδώ η λαϊκή είναι, θέλει μια γοητεία, ένα ρέμβασμα, μην βιάζεται ο κόσμος. Υπάρχουν τίμια καθαρά μαγαζιά, καλά, απλά λαϊκά. Ό,τι μπορούμε κι εμείς από τον τρόπο με το στυλάκι μας να κόψουμε κάτι, τι θα το κόψουμε. Παίζουν πολύ καλά μαγαζιά, με καλές τιμές. Και, το οποίο και είναι και αληθινοί άνθρωποι στη λαϊκή. Είναι αληθινοί. Μέσα και η έξω. Είναι αληθινοί, καθαροί. Δεν έχει ούτε μα ούτε σου. Με τους ουρουκλεμέδες τι θέμα έχουμε. Με τους ουρουκλεμέδες. Τώρα, άμα μου έρχεσαι και μου το παίζει ουρουκλεμέ, λιγούρης και στην ταβέρνα η σύζυγος Γιώργη να πληρώσει εσύ, Γιώργη. Όλα αυτά και εδώ πέρα εμείς. Και το σπαζαρεύει τον Εύρο. Σπαζαρεύει τον Εύρο. Άσε με μένα να δω τι θα πάρεις. Πάρε μου 3, 4, 5. Σου κάνω μια καλύτερη τιμή. Τώρα με ένα τι να σου πάρω, τι να σου κάνω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από τα βάση ψυχής μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, μας τιμάει. Για αυτό το άνοιγμα ψυχής που έκανες. Μας τιμάει αυτό που έχετε έρθει και στον χώρο της λαϊκής. Και τον κόσμο το σεβόμαστε, τον αγαπάμε. Δεν είμαστε εδώ αρπακτικά όπως θα παίρνουμε. Ωραίος ο Γιώργη. Ωραίος. Ευχαριστούμε πολύ. Τάβλη παίζεις. Ναι. Έλα να παίξουν πόρτες. Ποιος είναι ο πρόεδρος. Εδώ. Πού τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος. Ποιος είναι ο πρόεδρος ρε παιδιά. Πάνω αριστερά πήγε. Να τον ο Γκριζομάλι. Έλα ρε πρόεδρε. Ωραία πρόεδρε. Δώσε ένα μήνυμα για τον κόσμο που παίρνετε στη λαϊκή. Εδώ πέρα παιδιά να δείτε γιατί μόνο μαζί μας θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε φτηνά και ωραία πράγματα. Γιατί σε λένε όλοι πρόεδρε, εξήγησε μου. Είσαι όντως πρόεδρος. Τυχαίνει όντως ο πρόεδρος των εμπόρων λαϊκών αγορών. Α, όντως. Ξέρεις, νόμιζα ότι ο πρόεδρος είναι, ξέρεις, ο βασιλιάς φαμίλιας. Μπράβο ρε παιδί μου. Ποια είναι η ατάκα που πουλάει στη λαϊκή, πρόεδρε. Ατάκα δεν πουλάει, ποιότητα πουλάει. Η ποιότητα πουλάει, αλλά θες να έχεις και ένα. Κάτι πιασάρικο. Άμα έχεις πιασάρικο προϊόν το οποίο δεν το έχει και μπορεί να το βρει άλλος καταναλωτής φθηνότερα κατά 60%, πουλάει άμεσα. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένω να δω πρόεδρο μεταξύ σας. Αλλά τελικά πετυχαίνω τον πρόεδρο, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαι πολύ κολοφαρδός. Παραπόριο, πώς θα ζήσουμε. Θα μας αφήσετε να δουλέψουμε ή θα δουλέψουμε τα βράδια αλλιώς. Τραγουδάμε. Ναι, ναι, τώρα δεν έχουμε κάτι πάρα αυτό. Τι 1000 ευρώ, σε ξεκέρδε. Πράγμα δεν θα πάρουμε. Ωραίος. Εσύ ποιος είσαι. Εγώ είμαι ο γάτος. Έτσι, ο γάτος. Γάτο με ξέρω ποιο. Ψάχνω στη λαϊκή να βρω ένα γάτο. Τι να σου πω τώρα. Τελικά όλοι γάτοι όμως είναι εδώ. Όχι, και όλοι. Άκου να δεις τι θα κάνουμε. Επειδή εσύ είσαι γάτος πυρουνάτος, δεν είσαι σαν τους απλούς γάτους. Ναι. Θα μου βρεις 1 κιλό γραβιέρα, αλλά χαράκι. Χαράκι, 1 κιλό. Και 50 γραμμάρια πάνω κάτω στα δίνω. Και σου δίνω 10 ευρώ και σε αφήνω για τη γραβιέρα. Κάτσε καλό. Φυσικά σου δεν είναι κιλό. Δεν πειράζει. Να. Η ρούλα τα πήρε τα δεκάρικο. Η ρούλα. Η ρούλα το πήρε το δεκάρικο. Θα το πάρει και ο γάτος. Αυτό δεν είναι κιλό, ρε, είναι παιδί. Ρε γάτο είναι παραπάνω αυτό. Ένα 250. Πάμε, ζήγησε το. Πάμε. Το δίνουμε. Ο γάτος είναι γάτος Μερακλής. Πάρε αυτό, δώσε μα δεκάρικο. Και δεν θα με και το τυρί. Όχι, το τυρί θα το πάρε. Δεν το πάω, όχι. Όχι. Πάρτε. Όχι, βρε, δεν θέμε. Παραγωγή. Μα το ξέρω ότι έχει καλή παραγωγή. Άμα του δώσουμε 10 ευρώ, του πάρουμε 17 ευρώ, παιδιά.
Όχι, γάτο! Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Σαν να κέρασε. Αν μου βρεις ένα λάχανο που είναι ένα κιλό, σου δίνω 10 ευρώ και σου αγοράζω και το λάχανο. Έλα μωρέ και εσύ πιο χάλι, 10 ευρώ. Ένα κιλό, να, αυτό είναι ένα κιλό. Βρες ένα πια μεγάλο κιλό. Αυτό. Ω, αυτό είναι πολύ. Αυτό. Αυτό είναι ένα κιλό. Για πάμε να δούμε. Κατάλαβε. Παρατρίχα, δεν πειράζει τώρα, πέρασε το κιλό άλλο. Θα το δώσουμε! Θα το δώσουμε! Πάρε αυτό. Περίμενε, πόσο έχει το λάχανο. 3 ευρώ. Και το λάχανο θα πληρώσω. Και το λάχανο θα πληρώσω. Δεν πειράζει. Αλλονού. Από πού θα φύγει τα χέρια από εδώ. Τίποτα δεν θέλω. Πάρε το λάχανο. Να σε καλά. Μέχρι εδώ. Σαν το τζίνι, λέει, έχουμε προορισμούς. Από πού είσαι εσύ, παιδιά. Περίμενε, σου έχω δύο τάσκ. Το ένα είναι το ή μου βάζεις σιμούλια ένα κιλό χαράκι και σου δίνω 10 ευρώ ή μου μιλάς για 30 ετρόλεπτα, προσπαθείς να μου πουλήσεις χωρίς να σταματήσεις να μιλάς, όμως 30 ετρόλεπτα να μου πουλήσεις σιμούλια, σου δίνω πάλι ένα δεκάρικο. Διάλεξε ένα από τα δύο. Το κιλό θα βάλω. Το κιλό θα βάλεις, πάμε. Ένα κιλό χαράκι, ε. Ακριβώς. Ναι, μην είναι μαραμένα τώρα, ξέρεις, τα καλά καλά. Αυτά τώρα με τι τα κάνουμε, βραστά και τι άλλο. Και εδώ, και ομελέτα. 9,60. Το βάζεις στο στοίχημα. Ναι. Ναι, ξέρετε. Ναι. Εγώ τι θα κερδίσω. Τα τσιμούλια. Πάμε. 9,62. Εγώ λέω ότι είναι 900. Πάρε τα τσιμούλια, τα φρέσκα τα τσιμούλια! Έλα. Δικό σου. Όχι, βρε. Γυναίκα το κάνει, γυναίκα. Γυναίκα, ένα κιλό θέλουμε χαράκι. 9,40 βρήκε ο άλλος. Ένα κιλό. Και αυτά θα φύγουν τα τσιμούλια. Άμα τα χάσω, θα το πάρετε. Αυτό θα κάνουμε. Ήρθαμε στο διάστημα τον πάγκο. Ούτε αυτά δεν θα πάρω. Έλα. Όχι, βρε. Έλα σου πω, θα τα πάρεις όμως. Ω, αυτά θα πάρω. Και αυτό θα πάρω. Ω, εγώ δύο λίρες θα τρώμε τσιμούλια. Χρειάστε με. Όχι, δεν τα τρώμε εμείς τα λαχανικά. Δεν βλέπεις εδώ. Με λαχανικό νομίζεις το τόστρο σε αυτό το κορμί. Πάμε. Δώσε καμία τσιμούλια. Πες μου, το αγαπημένο χόρτο εποχής που έχεις και τρως αυτή την εποχή. Δεν υπάρχουν άγρια, δεν έχω κανένα αγαπημένο τώρα. Τρως βλήτα, τρως τσιμούλια, τι τρως. Δεν έχει τώρα βλήτα. Τσιμούλια, ναι. Τσιμούλια, ναι, πάρτα. Από μένα. Ναι, ρε παιδί μου. Γιατί μας το ρίκι μετράμε, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν έχεις βαρθεί να σου παίρνουνε. Έλα, βρε, πάρτα τσιμούλια. Τώρα τα κέρδισα σε διαγωνισμό. Πάρτα τσιμούλια, είμαστε. Ναι, παιδί μου, σου λέω. Τσιμούλια. Καλό παιδί είναι, χαρίζει συνέχεια. Δεν δίνω λεφτά. Ναι, ναι, και προηγουμένως. Αποκριτήθηκε και προηγουμένως, δεν έδωσα λεφτά. Ναι. Τι να κάνω, σπαθιά να καταπιώ. Σε τρεις μεριές είδα που έδωσες λεφτά. Τώρα θα να δώσω και τα υπόλοιπα, παιδιά. Να είστε καλά. Επειδή μου δώσε τα τσιμούλια, φαίνεστε καλά, παιδιά. Το κατάλαβα, μωρέ. Πάρε ένα κομματήρι. Έλα. Έλα. Πολύ ωραία τυρί. Αυτό δεν μπορώ να φάει. Πολύ, πολύ απλό. Θα πιάσει σπανάκι, θα μου ζυγίσει, θα μου βγάλει ένα κιλό χαράκι και σου δίνω 10 ευρώ. Και άμα δεν είναι ένα κιλό αυτό. Είναι μωρέ. Εγώ λέω ότι δεν είναι. Εγώ λέω ότι είναι 9,80 και στο δίνω. 9,80, εγώ σου λέω ότι δεν είναι κιλό. Πάμε, πόσο είναι. Κιλό δεν είναι. Πόσο είναι. Εγώ είπα ότι δεν είναι κιλό. Πόσο είναι, πόσο είναι, πόσο είναι, μην το βάλει. 800. 800, έλα, θα στο δώσω. 860. Το δίνουμε. Έλα. Δώσε μας το, πόσο κάνει το σπανάκι τα 800. Το σπανάκι που έχασα θα το δώσω αλλού. Μοιράζω λεφτά και 800 γραμμάρια σπανάκι. Και πριν τι μοιράσεις. Τσιμούλια. Ντομάτες. Γιατί μια χαρά είναι. Πού θα τα δώσεις. Θα τα δώσω στον κύριο που θα μου βρει πόσο είναι αυτό εδώ. Πάμε. Σπανάκι, αν μου πεις πόσο ζυγίζεις το δίνω, φεύγεις. Και 10 ευρώ. Okay, για πάρε. Και 10 ευρώ. Πόσο είναι. Ένα κιλό. Για πέσε λίγο. Ακριβώς τελείω. Ακριβώς, πόσο πιο κάτω. Ακριβώς. 800 γραμμάρια μας. 700 γραμμάρια. 800 γραμμάρια! Ναι. Πού το πήρε! Πάρ' το σπανάκι. Ναι, μια χαρά. Θα μου ζυγίσεις ένα κιλό πιπεριές. Σου δίνω 50 γραμμάρια να πέσεις μέσα έξω.
Δηλαδή 9,50, 1,50. Άμα το σγεί χαράκι, σου δίνω 10 ευρώ και φεύγω. Ούτε τι πιπεριέ δεν παίρνω. Όχι, δεν θα τι πάρει. Δεν θέλω να τι πάρει τι πιπεριέ. Όχι πιπεριέ. Πάτε με το ζώο. Το φτηνό βρε. Κρεμμύδια θα σου πει. Κρεμμύδια, πάμε. Ναι, ένα κιλό κρεμμύδια. Μια χαρά. Στα χρωμίδια. Στα χρωμίδια, έλα και εσύ μαζί μα. Ναι, μαζί. Θα τα πάρω, θα δώσω. Από το TikTok είσαστε. Περίπου. Περίπου, άντε. Κωστή, ορίστε, χρωμίδια. Με τα χρωμιδάκια μα έκαμανε, ρε φίλε. Ένα κιλό. Τώρα να το ψάξει, στο φθηνό ψάξει, το κρεμμύδι που το έχουμε. Εμεί θα γίνουμε λαγί σε λίγο. Να ορίστε. Χαράκι. Έλα, όχι, 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 100 γραμμάρια. Πάσε με να πάρει το δεκάρικο. Ρέσι, θα τα δώσε. Φέρ τα κρεμμύδια. Να το. Τελικά πόσο είναι αυτό, ένα κιλό ακριβώ. Ένα εκατό. Η κοπελιά, να, η κοπελιά, για να το κάνω. Λοιπόν, θα μα πει πόσο ζυγίζουν αυτά και θα τα δώσω όπω είναι. Θα χαρίσω με. Πόσο είναι, πιάσε να δεις. Ένα εκατό. Πόσο είναι περίπου. Τόσο. Πόσο. Ένα εκατό. Ένα εκατό. Ψάχνουμε την αστυνομία, ένα εκατό ψάχνουμε. Όχι, να με κυνηγάει για αστυνομία. Όχι, σταγαρίζομαι. Τα μοιράζουμε, από εμάς είναι, να είσαι καλά. Ήρθαμε, μοιράσαμε χρήματα, τσιμούλια, κρεμμύδια, πατάτες. Μοιράσαμε τα πάντα, περάσαμε τέλεια. Αλλά ποιος νοημόν άνθρωπος έρθει στη λαϊκή και δεν θα κάτσει να φάει το πατροπαράδοτο σουβλάκι. Οπότε εμείς πάμε για μασαμπούκα και εσείς στην επόμενη μπούκα. Γεια σας! Σουβλάκια! Yeah.